αυτά τα τραγούδια έχουμε, με αυτά θα πάμε. Σημασία δεν έχει κανείς πώς θα ήθελε να είναι, αλλά με αυτό που έχει τώρα, τι μπορεί να κάνει. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν έχουμε, όσο μπορούμε θα τα υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια. Και ένα από αυτά, καλό ταξίδι. Το τραγούδι της Αγγελικής Ηλιάδη πώς φαίνεται? Το τραγούδι δεν με τρελαίνει, μου αρέσει όμως πάρα πολύ η Αγγελική. Είναι ένα κορίτσι πανέμορφο, με πολύ ωραία φωνή. Το τραγούδι μου φαίνεται λίγο πιο λαϊκό από όσο θα έπρεπε, για τα μέτρα της Eurovision δηλαδή. Νομίζω ότι είναι το στυλ της. Ίσως όμως η Eurovision ήθελε κάτι λίγο διαφορετικό. Όταν πρώτο άκουσες ότι ένας ρεμπέτης πάει Eurovision, ξαφνιάστηκε? Ναι, ξαφνιάστηκα. Αλλά είδα ότι στέκεται μια χαρά. Κοίταξε, είναι οξύμορο αυτό, αλλά είναι ωραίο το τραγούδι του. Είναι ωραίο. Εσύ από τη Eurovision που είχες πάει, τι κρατάς και τι? Κρατάω κάτι που δεν υπάρχει εδώ, το κάνω πολύ λίγοι δηλαδή. Αυτόν τον επαγγελματισμό, τον απίστευτο, την οργάνωση. Θυμάμαι ότι είχα αργήσει περίπου μισό λεπτό και κινδύνευσα να χάσω τη σειρά μου. Να μην κάνω την πρόβα. Η εμφάνιση που έκανες τότε στην Eurovision ακόμα συζητιέται. Το φόρεμα συζητιέται, έτσι. Ναι, το βάλαμε για να συζητηθεί. Κοίταξε, δεν περίμενα ότι τελικά θα νικούσε, θα καπέλωνε το τραγούδι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τελικά εντάξει. Μας πρόσεχα. Ας φορούσα κάτι λιγότερο ξεζητημένο, να ασχολιόμασταν με τη μουσική και όχι με το φόρεμα. Αλλά πραγματικά το φόρεμα ήταν καταπληκτικό. Επειδή έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που γράφει ωραία μουσική, το Διονύση Σκηνά, ιδανικά με τι τραγούδι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να πάμε φέτος? Με τα συγκοινωνούντα δοχεία, ας πούμε. Ο Διονύσης που θα ήταν πολύ κατάλληλος για την Eurovision. Με ένα ερωτικό τραγούδι όμως, με ελληνικό στίχο για μένα πάντα. Παλιά του είχε γίνει και πρόταση, απλά δεν ξέρω. Δηλαδή είναι κάτι που το έχει συνέχεια στο μυαλό του. Πιστεύω ότι αν το κυνηγήσει, αν το επιδιώξει θα τα καταφέρει, γιατί είναι αστέρι. Θα πάει πολύ καλά.